Πολλοί από εσάς θα την ξέρουν ίσως την ιστορία αυτή που άρχισε μια μέρα την ώρα που περνούσε το οργανάκι. Ήταν η εποχή που οι πρόσφυγες είχαν κατακλείσει την Ελλάδα. Θυμάμαι καλά πως άρχισε. Ήταν μια μέρα όχι και τόσο ευχάριστη για μένα. Άνοιξε μου λοιπόν! Άνοιξε μου, λέω! Άνοιξε μου λοιπόν! Τι θέλει! Θα μου το πληρώσει αυτό! Εσύ θα έπρεπε να πληρώσει τα νίκια σου! Τα νίκια σου! Χίλια νίκια κάνει η κιθάρα που μου κράτησε σκρέφτα! Κιθάρα σου! Πάρτε και την παλιοκιθάρα σου! Σιγά! 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 Καρακάτσα! Γιατί γελάτε, Μίστο? Αν δεν τα έπρεπε καλά, καημένε. Εδώ θέλει ζωριλίκι το πράγμα. Δεν βαριέσαι. Και τώρα τι θα κάνεις χωρίς καβούκι? Ούτε ξέρω. Απ' τη μια άκρη του δρόμου ως την άλλη έχω πάρει σβάρνα όλα τα σπίτια. Στο δεύτερο μήνα με διώχνουνε πάντα. Μα περιμένει να ζήσεις από τη μουσική, καημένε. Δουλειές είναι αυτές. Τώρα τι μέλη γενέστε? Τώρα λέω να αλλάξω δρόμο, μπας και αλλάξει το γούρι. Στάσου. Εγώ θα σου βρω. Δεν θα έχεις πολύ χουζούρι, αλλά. Μωρέ, ό,τι να είναι, καημένε. Ακολούθη. Καλημέρα. Καλώς τα. Πώς τα πάτε, κυρία Μαρία? Δόξα σε Θεό. Από εδώ ο φίλος μου ο κλέαρχος, μουσικολόγος. Καλημέρα, παιδί μου. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Τι θυμάσαι καθόλου την πατρίδα? Τεχνιέται, Σμυρνιγέ μου. Τώρα όσο να ανεβολευτήκατε, η κυβέρνηση θα σας φτιάσει και τα σπιτάκια σας. Ο πλαστήρας. Ναι, ο πλαστήρας, γιατί? Δεν σ' αρέσει, κυρία Μαρία? Όλοι μ' αρέσουν, γέ μου, αλλά είναι δύο χρόνια τώρα που όλοι μονάχα λόγια λένε. Θα γίνουν και τα έργα, κυρία Μαρία. Μακάρι να βρει δουλειά και ο Κωστής. Δεν βρήκε ακόμα δουλειά ο άντρας σου? Κάτι με ροκάματα, μα λένε τώρα που θα αρχίσουν να κτίζουν. Θα πέσει πολλή δουλειά. Πότε? Υπομονή, ο πλαστήρας θα τα φτιάξει όλα. Θα σας φτιάξει να κάτι σπιταρώνες. Ένα σπιτάκι, γε μου, μια-δυο καμαρούλες. Σόνι να συμμαζευτούμε λιγάκι. Να συμμαζευτείτε και να συμμαζέψετε και την κόρη σας. Τι κάνει η κόρη μου, κύριε Μίστο? Άκουρε τι λέει. Μπουρδάει, να τι κάνει. Το έπαινε, κύριε Μίστο, η πατούλα είναι μικρή ακόμα. Μικρό η ντομάτι σου. Για να σου πω. Είσαι εσύ, κυρά μου, που μιλάει όλη η γειτονιά. Τι λέει η γειτονιά, δηλαδή? Βλέψον και αντιλαβού. Ματούλα. Για να σε δω. Ποιες ειδώθηκες, μωρή? Να λίγο. Τι λίγο, μωρή, που έγινε σαν καραγκιόζης? Τώρα να σου δείξω εγώ. Παλιοκόρη σου. Ελέη. Κυρία Μαρία. Να σου. Έλα, άστο, παιδά. Παλιοκόρη σου. Έκανε ρε σύντα. Τι σημαίνει μισθό, έχει την έρνη? Διαλόγους τιμής. Έλα, άστο. Έλα, 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 Μαρία. Μαρία. Τι έγινε? Δεν βαριέσαι, κύριε Κώστα. Μικρό καυγαδάκια, δεν βαριέσαι. Πώς πήγε η δουλειά, Ανάθεμά την για δουλειά. Μια μέρα έχει, μια μέρα δεν έχει. Δυο χρόνια τώρα δεν μπορούμε να βολευτούμε. Δεν είναι εύκολο, Είναι πολλοί που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Δύσκολα πράγματα για την Ελλάδα μας, κύριε Κώστα. Σαν πως δεν το ξέρω. Πολλές φορές βλογάω το Θεό που βρέθηκε αυτό το σπίτι για να μας βοηθήσει. Να το βοηθήσετε? Όπως έμαθα, η Μέλπο δεν θα τα βγάζε πέρα μόνο με τη σύνταξη του πατέρα της. Βοήθησες και εσύ με τον τρόπο σου. Κι όμως είσαστε ξένοι, Ολότελα ξένοι. Εσείς από τη Μικρά Ασία, εκείνοι από εδώ. Φτωχοί είμαστε. Δεν είμαστε ξένοι. Κοπιάστε μέσα να πάρετε ένα καφεδάκι. Έλα εσύ να πας για την πουγάδα. Θα πάω εγώ, κυρία Μαρία. Όχι, εσύ πήγες εχθές. Δεν πειράζει, η Ματούλα έχει να διαβάσει. Και όχι πολλά γράμματα. Βλάφτουνε στην υγεία. Δεν μου λες, Μέλπο, μπορούμε να βολέψουμε πουθενά τον κλειαρχέα? Να τους τρώσουμε στην κουζίνα. Κλειαρχούς, είσαι εκτός στην κουζίνα. Ελπίζω να σας αρέσει η συντροφιά μας, κύριε κλειάρχε. Το πιστεύω, Μέλπο. Και χαίρομαι που θα γειτονέψουμε περισσότερο. Εμένα μου αρέσει πολύ η μουσική. Θα μας παίζετε κανένα τραγουδάκι πότε-πότε? Όποτε θέλεις, Μέλπο. Thank you.
είσαι όμορφη. Τι κάνεις, κύριε Κλέαρχε? Γράφω ένα τραγούδι. Δηλαδή να πούμε πώς γίνεται αυτή η μάκαινα. Να, όπως βλέπεις. Δηλαδή να πούμε σε αυτό το χαρτί καταχαιρίζεις τη μουσική. Ακριβώς. Να δυο. Yes. Κατάλαβες τώρα? Εμπτή για πίτη ζωομέχη. Και δηλαδή μπορεί να γράψει μουσική ο πάσα ένας. Άμα ξέρει. Για τη Μέλπο τι λες? Τι θες να λέω? Όμορφη, ε. Ναι, πολύ. Κρίμας. Γιατί κρίμα? Πάει χαμένη εδώ μέσα. Θα της άξιζε ένα βασιλόπουλο. Βρε τι βασιλόπουλο, ένας χριστιανός χρειάζεται. Να της φτιάξει ένα ζευγάρι πατούμενα. Και να την γλιτώσει από την πουγάδα την κοπέλα. Μόλις πιάσω δουλειά θα βοηθήσω. Γιατί γελάς? Δουλειά με το μπουζούκι. Μα δουλειές είναι αυτές. Εσύ τι δουλειά κάνεις? Ε. Για λέει. Ζήτω φωνατζής. Δηλαδή. Φωνάζω ζήτω στις εκλογές. Άμα θες κι εσύ κανένα μεροκάματο, εδώ. Όχι, όχι. Εγώ θα δουλέψω με αυτό εδώ το μπουζούκι. Γεια σου, κύριε Μίτσο. Καλώς τον Κλέαρ. Χάθηκες πάλι. Γιατί, είχες καμιά δουλειά? Πήρα το βάγκο και μια σαντέζα. Καινούρια? Ναι. Προσφυγοπούλα. Κάνει μπρόβα. Καλή φαίνεται. Καλές δουλειές, κύριε Μίτσο. Άντε, γεια σου. Κλέαρχε μου, λυπήθηκα. Δεν πειράζει, κύριε Μίτσο. Γεια σου, Κλέαρχε. Γεια σου, Άριστε. Τι γίνεσαι, δουλεύεις πουθενά? Μπα, πού τέτοια τύχη. Δεν βρίσκω τίποτα. Μα δεν είσαι τώρα με τη Βεατρίκη? Τη Βεατρίκη? Πού τη θυμίζει? Δηλαδή. Ώρα. Κι όμως αυτή δουλεύει σε καλό κέντρο. Δεν θα μπορούσε να πει μια κουβέντα για σένα? Λες. Α, δεν βαριέσαι. Γεια σου, Άριστε. Γεια σου. Θα φροντίσω κι εγώ. Ευχαριστώ. Μέλπο. Ορίστε, κυρία. Τελείωσες, παιδί μου. Μόλις. Και αυτό. Και πες στην κυρία Μαρία να πάει αύριο το απόγευμα εκεί. Ευχαριστώ, θα πάω εγώ. Μα θα κουραστείς, παιδί μου. Αυτές οι δουλειές δεν είναι για σένα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αύριο. Ναι, αύριο το απόγευμα. Ευχαριστώ. Πού γυρνάς? Σε γύρευα να μου δείξει συντακτικό. Α, τα έχω ξεχάσει. Έλα, καημένη, δεν είναι ούτε 2 μήνες που έφυγες από το γυμνάσιο. Δεν μπορώ τώρα. Είμαι βιαστική. Με περιμένουν στο σπίτι. Θέλεις αύριο? Αύριο τι ώρα? Πριν από τις 5, γιατί στις 5 έχω δουλειά. Θα περάσω πάλι από τον ίδιο δρόμο. Ποιο δρόμο, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή το σπίτι σου είναι περασμά μου. Μα τώρα πρέπει να φύγεις. Τι λες, καλέ, γιατί να φύγω?
Μα θα μας δούνε. Ε, κι αν μας δούνε. Δεν κάνει. Δύο κορίτσια μόνο τους στο δρόμο. Λοιπόν, αύριο στις 4, ε. Μου δώσε και τη φωτογραφία του, λοιπόν, και μου είπε πως θα με πάρει. Δεν μοιάζει με τον Τζον Τζίλμπερ. Mm-hmm. Όμως μην του δώσεις πολύ θάρρος. Μα σπάρ' τα μούτρα του. 4:30, πρέπει να φύγω. Κάτσε καημένη λιγάκι. Ούτε μιλήσαμε για συντακτικό. Όχι, όχι, άργησα, θα με πάρει νύχτα. Μα τι πειράζει μισή ώρα. Τι λες, δεν πρέπει. Μα γιατί. Μα δεν είναι σωστό. Πες μου λοιπόν τα νέα σου, έχουμε τόσο καιρό να ειδωθούμε. Έλα, Βεατρή, σοβαρέψε λίγα. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Είναι καιρός τώρα που βρίσκομαι χωρίς δουλειά. Γι' αυτό ήρθες. Μα και για να σε δω φυσικά. Για να με δεις μονάχα. Μα τι άλλο. Δεν πέρασαν δά και χρόνια από τότε που γράφεις τα τραγούδια σου για μένα. Ήταν άλλη εποχή. Ήμασταν παιδιά. Τώρα σοβαρέψα. Πώς τη λένε. Α, όχι. Δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Α, Κλέρχη. Αν νομίζεις πως δεν σε ξέρω. Η καρδιά σου γυρίζει πάντα γύρω από τις γυναίκες. Θα περάσει κι αυτή, σαν όλες. Αυτή δεν είναι σαν όλες. Μπα. Άωστε, είναι σοβαρό. Καημένε Κλέρχε, πώς χάλασες έτσι. Άκουσε με, Βεατρική, στο ιστό για χάρη. Μίλησε για μένα στο παρέλι. Το κέντρο του είναι αριστοκρατικό και η μουσική μου θα είναι ό,τι πρέπει. Δεν περνάει η μπογιά μου. Δεν έχω ελπίδες πως θα μ' άκουγε, αν φυσικά του μιλούσα. Μα γιατί να μην του μιλήσεις. Γιατί τα ψηλιαζότανε. Οι παλιές μας σχέσεις είναι γνωστές. Εννοείς, εσύ και ο παρέλι. Καημένε Κλέρχε, ξέρεις κανένα αρτίστα που να ζει μόνο από το μισθό της. Όμως, Κλέρχε, γιατί δεν θες να κάνουμε πάλι παρέα. Α, όχι, όχι, καλύτερα έτσι. Άλλωστε ούτε σε σένα ούτε σε μένα αρέσουν τα ξαναζεσταμένα φαγητά. Γεια σου. Γεια σου. Στον κήπο μπορεί να μας δει η μητέρα. Η μητέρα. Η μητέρα ξέρει πως αργούμε όταν πηγαίνουμε η Πασία. Δεν θα καταλάβω ότι γυρίσαμε τόσο νωρίς. Καλά, πήγαινε τώρα να της πεις πως γυρίσαμε. Και εσύ. Εγώ θα περπατήσω λιγάκι. Τόση ώρα πάνω στο άλογο μου δίασα. Άλλοτε κάναμε περισσότερο η Πασία. Σήμερα δεν έχει σκέφη. Τι σου συμβαίνει. Γυρίζω σε λίγο. Έρχονται, Κίτσο. Έρχεται η δεσποινή Τζένι, κυρία. Μόνη της. Έτσι νομίζω, κυρία. Άνοιξε της. Και κοίτα αν ήρθε εκείνη η κοπέλα για την πουγάδα.
Πού είναι ο γιος μου, Τζένι? Είπε πως θέλει να περπατήσει λίγο για να ξεμουδιάσει, μητέρα. Παρεμπελέψει θέλει. Βοήθησε με, κόρη μου, θέλω να περπατήσω λιγάκι. Το ήθελα τόσο πολύ να σας ξανάβλεπα. Κι εγώ σας είδα, λίγο πιο πριν. Με την Τζέννη. Μη μου παρεξηγείτε, είναι μια παλιά φίλη, οικογενειακή. Δεν με νοιάζει. Στάσου, μη φεύγεις. Σ' αγαπώ. Δεν ξέρω ποια είσαι, ούτε πως βρέθηκες εδώ. Ξέρω όμως πως έστειλε η αγάπη και ήρθες για μένα. Εγώ όμως ξέρω τώρα ποιος είσαι. Δεν ήξερες κι εσύ πως βρέθηκα εδώ. Θα μ' άφηνες να φύγω αμέσως. Ωραία. Έλα λοιπόν να τα πούμε. Λοιπόν, πως βρέθηκες εδώ? Ήθελα να δω μια φίλη μου. Και μπήκα κατά λάθος σπίτι σου. Αυτό δεν είναι τόσο τρομερό. Γιατί έφυγες? Σε είδα και... Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Το όνομά σου. Μέλπο. Και πότε θα σε ξαναδώ? Μέλπο, θέλω να σε ξαναδώ. Δεν πρέπει. Πρέπει. Ξέρω να καθαριδάξεις στην Ακρόπολη. Στον Άι Δημήτρη. Θέλεις? Όχι. Θα είμαι εκεί την Κυριακή το απόγευμα στις 5. Πώς τους πέρασε από το μυαλό? Τι συμβαίνει, μητέρα? Αυτός ο βλάκας, ο λεϊνός, που νομίζει πως μπορεί να μας κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Ποιος, τι πράγμα? Η μητέρα σου είναι στενοχωρημένη γιατί θέλουν να φέρουν πρόσφυγες εδώ. Εδώ, πού εδώ? Στον κήπο, στη βεράντα, στο σαλόνι, στο δωματιό μου, στο κρεβάτι σου, παντού. Τι βάνδαλοι, Θεέ μου, τι βάνδαλοι. Ποιος τα λέει αυτά? Εξήγησέ μου, Σικίτσο. Ο Παπαδημήτρης, κύριε, παρεκάλεσε τη μητέρα σας να επιτρέψει... Ποτέ! Θα το επιτρέψω ποτέ. Δεν είναι τρόγλι εδώ. Έλα τώρα, ησύχασε, πήγαινε να κοιμηθείς. Θα φροντίσω εγώ για όλα. Και νομίζουν... Καλά, καλά, μητέρα, θα τα τακτοποιήσω εγώ. Εσύ, Τζένι, θα πας για ύπνο? Μα είναι νωρίς ακόμα. Σε περίμενα τόση ώρα, πάμε για υπασία. Έλα να καθίσουμε λίγο. Όχι, αγάπη μου, είμαι κουρασμένος. Θα ήθελα να παθώ λιγάκι. Έφαγες? Ναι, με το δικηγόρο. Αλήθεια, τι αποφασίσατε? Τίποτα ακόμα. Θα του μιλήσω και για τους πρόσφυγες. Θα ξανακουβεντιάσουμε. Μπερδεμένη υπόθεση. Τι να γίνει? Θες να σε συνοδεύσω? Όχι, δεν είναι ανάγκη, αφού είσαι κουρασμένος. Πες του Κίτσου να μου ετοιμάσει το άλογο. Όπως θέλεις, Χρυσή μου. Πήγαινε, Κίτσο. Καληνύχτα, αγάπη μου. Τη βρήκες? Ναι, της έστειλε με ένα μικρό τριαντάφυλλα και τον παρακολούθησε. Έμαθα μερικά πράγματα για αυτήν στη γειτονιά. Εκείνος είναι στο σπίτι. Υποθέτω, έφυγα νωρίς όπως μου είχες πει.
Μα δεν πρέπει να σε δουν. Είπα ότι θα πας με τις κυρίες της φιλανθρωπίας. Κάνε γρήγορα, σε μισή ώρα πρέπει να είμαστε κάτω. Να αλλάξω και έφτασα. Λοιπόν, κάτι άρχισες να μου λες. Α, ναι. Ήθελα να σου μιλήσω για το γάμο μου. Ωραία. Ευχάριστη κουβέντα. Νομίζω πως είσαι τυχερός που παίρνεις την Τζέννη. Καλό κορίτσι και από καλή οικογένεια. Και νομίζω πως αυτά τα δύο φτάνουν. Να φτάνουν σε τι? Στο να κάνουν έναν άνθρωπο ευτυχισμένο. Περισσεύουν. Κι όμως, μητέρα, καμιά φορά βρίσκει κανείς κοπέλες που δεν είναι από καλές οικογένειες κι όμως μπορούν να δημιουργήσουν μια καλή οικογένεια. Τι εννοησίες είναι αυτές? Εννοείς τα κορίτσια του λαγού? Γιατί όχι? Δεν έχω ακούσει να έχει βγει μια καλή από δάφτες. Ούτε μια στις χίλιες. Και πού τις ξέρεις εσύ? Δεν λέω, μα έχω ακούσει. Κακό και που τ' άκουσες. Όσο για μένα, τέτοιες κοπέλες μπορώ να τις ανοιχθώ μόνο σαν υπηρέτριες. Ή σαν μπλίστρες. Και πολύ τους πάει. Δεν έχω δίκιο? Πού είναι η Τζέννη? Πήγε με κάτι κυρίες στη γειτονιά. Ζητήματα φιλανθρωπίας. Α, είπε πως θα συναντηθείτε στο καφενεδάκι του Δημητρού. Καλά. Θα πάω. Έφεραν αυτά τα λουλούδια. Ένας μικρός τα άφησε και έφυγε. Δεν πιστεύω να τα έφερε για μένα. Πολλά κλάματα σήμερα. Άσχημο πράγμα να σε ξυπνάνε με καυγάδες. Η κυρία Μαρία, αφού έδειρε την κόρη της, πήγε να ξενοπλύνει. Η ζωή συνεχίζεται. Να μην τα δούνε. Ζητώ τη δεσποινή Δαμέλφο. Εγώ να σας αφήσω. Είμαι η Τζέννη Ανδριανού. Τι θέλετε? Θέλω να σας μιλήσω για το Λόρι. Είμαστε και δύο γυναίκες και θα με καταλάβετε. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Γύρω μας υπάρχουν ένα σωρό πρόσωπα που η γνώμη τους λογαριάζεται και βαρένια πάνω μας. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Ο Λόρις είναι μοναχοπέδι. Από καλή οικογένεια. Έχει μια μητέρα μόνο που τον αγαπά υπερβολικά. Κι αν ο Λόρις κακοπέσει, θα της εστίχιζε πολύ. Μπορεί και τη ζωή της. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε ακόμα τη μητέρα σας. Λυπάμαι. Ειλικρινά λυπάμαι. Όμως ο Λόρις αγαπά πολύ τη μητέρα του και θα τον επλήγωνε πολύ αν... Πείτε μου ότι έχετε να πείτε καθαρά. Καλά. Ας μιλήσουμε ανοιχτά. Ξέρω πως ο Λόρις έχει ένα αίσθημα μαζί σας. Ένα φλερτάκι, ας πούμε. Όμως ο Λόρις είναι αριστοκράτης και εσείς... Μην τον αφήσετε να παρασυρθεί. Αν πάρει σοβαρή τροπή το πράγμα, θα τον κατέστρεφε. Και θα επλήγωνε πολύ τη μητέρα του. Μην ανησυχείτε. Είμαι κι εγώ περήφανη. Και ξέρω πως ένας τέτοιος γάμος δεν ταιριάζει σε μένα. Ο Λόρις θα πρέπει να βρει τη γυναίκα του μέσα στην αριστοκρατία. Χαίρομαι που συνοηθήκαμε τόσο γρήγορα. Αυτό σας τιμά. Αποδείχνει πως τον αγαπάτε πολύ. Μα έτσι πρέπει να κάνετε. Φροντίστε να τον βρείτε πριν να είναι αργά. Σήμερα ίσως. Και να του αναγγείλετε την τίμη αποφασή σας. Σας ευχαριστώ. Αντίο, αγαπητοί μου.
λοιπόν. Είναι μόνη. Μην αργήσεις. Σε ένα τέταρτο. Άργησα. Όχι πολύ. Μα τι ιδέα ήταν να έρθουμε εδώ πάνω, δεν καταλαβαίνω. Ω, ήθελα τόσο πολύ να κάνουμε ένα περίπατο εδώ μαζί. Πάμε. Μια στιγμή, Τζένι. Θέλω να σου μιλήσω. Ω, έχουμε καιρό. Από εδώ. Όχι από εδώ. Γιατί? Καλά. Τι έγινε? Θα δούμε. Σειρά σου τώρα. Πάμε. Και έτσι που λες, κατάφερα και ξέπλεξα. Εσύ τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις? Μόνο να καταλάβω γιατί με ζαλίζεις με αυτά τα ζητήματα. Σου είπα, τα ανέλαβε ο δικηγόρος. Μα οι πρόσφυγες δεν είναι ζήτημα δικηγόρου, είναι προσωπικής τάσης. Καλά, καλά. Θα γίνει όπως είπαμε. Άντε, γεια σου. Ωρβουάρ, μην ξεχάσεις αύριο. Δεν θα ξεχάσω. Α, Λόρι, δεν σου είπα και τ' άλλο. Να ξέρεις τι τύχη, βουνό. Ένα κοριτσάκι σαν τα κρύα νερά. Λένε Μέλπο. Τι είπες? Σπάνια επιτυχία, Λόρι μου. Η αλήθεια είναι ότι μου κόστησε κάμπος, αλλά άξιζε. Πού μένει αυτή η Μέλπο? Στη γειτονιά μαζί με κάτι πρόσφυγες. Δεν έχουν να ζήσουν και κάνουν ό,τι μπορούν οι κακόμοιροι. Και τι έγινε? Δεν σου λέω και. Όχι, αλλά τέλος πάντων. Σήμερα το πρωί ήρθε στο σπίτι μου για μπουγάδα. Μπουγάδα. Καλά, πώς τη γνώρισες? Α, σε αυτό το σημείο ο Κίτσος είναι πολύτιμος. Ευτυχώς, γιατί αριστοκράτησα και εμάς. Δεν μπορούν βέβαια να κυκλοφορούμε τέτοιες. Λοιπόν, Ορβά. Μια στιγμή. Μα δεν βιάζεσαι? Όχι τώρα πια. Πες μου τα από την αρχή. Δεν βγήκε καθόλου. Είναι μια εβδομάδα τώρα που έκοψε τους μοναχικούς περιπάτους. Δεν στα έλεγα. Μην νομίζεις όμως πως τελειώσαμε. Σήμερα έμαθα πως το Χαζοπούλι θα έρθει στη κυρία Τζιράτ. Για μπουγάδα. Ίσως θέλει συνάρτιος εδώ για να μάθει τίποτα. Έχει το νου σου. Μην ανησυχείς. Θα την περιποιηθώ όπως πρέπει. Κίτσο! Κίτσο! Με φωνάξατε. Δεν είσαι καθόλου εντάξει. Εγώ τήρησα τη συμφωνία μας, μίλησα στο Λόρι όπως μου είπες. Αλλά την κοπέλα δεν μου την έστειλες. Σιγά, σε λίγο θα την έχετε. Μη βιάζετε. Βιάζομαι, βιάζομαι. Καλά. Κοιτάξτε εκεί. Φύγετε γρήγορα. Λόρι, Λόρι, φεύγεις? Ναι. Μόνος? Έχω μια δουλειά. Εδώ και μια εβδομάδα δεν είχες καμιά δουλειά. Είναι κάτι που θέλω να μάθω. Γιατί πρέπει να μάθω επιτέλους. Να μάθεις τι, αγάπη μου? Καλά. Λόρι. Τι συμβαίνει? Μήπως ξέχασες κάτι? Δηλαδή? Σε περίμενα. Αυτό. Με συγχωρείτε, κύριε. Κάμε εδώ.
Τι θέλεις εδώ, Μέλπο? Ήθελα να σε ξανάβλεπω. Εμένα ή τον Κίτσο? Λόρι, αφού το είδες, μου ρίχτηκε. Σου ρίχτηκε ή τα είχατε φτιαγμένα? Λόρι. Την αλήθεια, Μέλπο. Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Τι ωφελεί η αλήθεια? Θα ήταν χειρότερο αν τη μάθαινες. Ώστε αυτό ήταν. Δεν μπορεί κανείς να βρει μια τίμη από εσάς. Κι εγώ που είχα πάρει στα σοβαρά και που ήθελα να σε παντρευτώ. Φαντάζομαι τι θα έλεγε ο κόσμος. Τι γυρεύεις εδώ, κόρη μου? Δεν έχουμε μπουγάδα σήμερα. Πήγαινε. Τα μάτια πολλά γαλανά στη ζωή μου να κοιτούν απαλά και να ανάβουν την ψυχή μου, μα τα τόσο μαγικά να μιλούν πιο γλυκά. Δεν είδα άλλα και τόσο μεγάλα, στο λέω αλήθινα. Μπράβο, μπράβο. Ήταν υπέροχο. Εσύ, Γκρεμίτσο, τι λες? Ναι, βέβαια, πώς. Πώς φάνηκε? Λυπητερά, μωρέ, παιδί μου. Δεν βάζει μυαλό. Πες του να γράψεις τίποτε άλλο. Ένιωσου, ένιωσου. Θα τον κρατήσεις. Μωρέ, ας μη μου φύγει ο Βάγκος και τα λέγαμε. Τι λέει ο εξοχότατος? Εντάξει, θα σε κρατήσει. Ευδόκησε. Τέλος πάντων, ξέρεις, το είδος των τραγουδιών σου... Εντάξει, Άριστε, ο Ανάγκη το ξέρεις. Θα κάνω αυτό που θέλετε. Την αγαπάς, ε? Τις το πες? Να της το πω. Στο χάλι που έχω, να την πάρω στο λαιμό μου. Δεν έχεις δίκιο. Πρέπει να της μιλήσεις. Τώρα βρίσκεις έναν δρόμο. Ανοίγεις μια πόρτα. Αύριο θα είσαι καλύτερα. Μεθαύριο θα θριαμβεύεις τα μεγαλύτερα κέντρα. Η επιτυχία είναι κοντά. Πρέπει να της μιλήσεις προτού μπει άλλος στη μέση. Έχεις δίκιο. Θα της μιλήσω. Τώρα κιόλας. Στάσου μια στιγμή. Πάρε γι' αυτό. Αγόρασε λίγα λουλούδια. Με τα λουλούδια μιλάει κανείς καλύτερα. Σε ευχαριστώ. Έφερες λάδι? Ναι. Τι ετοίμασες, γυναίκα? Ό,τι μπορούσα. Καλό. Τι καινούριο? Άλλαξε πάλι η κυβέρνηση. Βάλανε τον καφαντάρι. Τάζει λαγούς με πετραχίλια. Θα μας φτιάξει, λέει, σπίτια. Σαν τους άλλους. Πήγαινε το δίσκο μέσα. Δεν είναι εδώ η Μέλπο? Ξενοδουλεύει. Ένα μήνα τώρα σκοτώνεται στη δουλειά. Και δεν μου φαίνεται και να είναι καλά. Σαν πως πρέπει να ξεκουραστεί. Και ο κλέαρχος βρήκε δουλειά. Σε ένα καφέ σαντάν. Ντροπές. Άμα δουλεύεις δεν έχει. Μα είναι δουλειά αυτή που κάνει. Καθένας με τον τρόπο. Και αυτός ο ξουρισμένος δουλεύει με το μυαλό. Είναι σπουδαίος άνθρωπος. Κόπιασε. Δεν θα περιμένουμε τη Μέλπο? Όπου να είναι θα έρθει. Πάνω στο λόγο. Στον πατέρα στείλετε? Ένιωσε. Το λυπίστηκες, ε? Σαν τις λεχούσες. Πας? Άστινε, είναι κουρασμένη. Thank you.
Τι έχεις, Μέλπο? Γιατί κλαις? Είσαι άρρωστη? Δεν είναι τίποτα. Μου πέρασε. Να ανοίξω το παράθυρο να πάρεις λίγο αέρα. Κουράζεσαι πολύ. Η ζωή είναι δύσκολη για όλους μας. Μα για σένα ακόμα περισσότερο. Ήθελα να μπορούσα να σε βοηθήσω. Ευχαριστώ. Είσαστε καλός, κύριε Κλέρχε. Είμαι φίλος σου, Μέλπο. Είναι ένας χρόνος τώρα που κάθαμε στη γειτονιά σου και σε έχω προσέξει. Δηλαδή, έχω προσέξει πόσα αγωνίζεσαι για να τα βγάλεις πέρα. Πάντα ήθελα να είμαι κοντά σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Τώρα, βέβαια, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μα σε λίγο... Σε λίγο... Όλα θα αλλάξουν. Θα δεις. Θα πιάσω δουλειά σε ένα μεγάλο κέντρο. Τα τραγούδια μου θα τυπώνονται σε χιλιάδες δίσκους. Και θα τραγουδιούνται από όλη την Ελλάδα. Τι λέω. Από όλο τον κόσμο. Τότε εγώ και εσύ θα μπορέσουμε να κάνουμε μια άλλη ζωή. Μέλπο. Τι όμορφα λουλούδια. Ποιος τα έστειλε? Δεν μαντεύεις. Αλήθεια? Μα φυσικά. Ώστε μ' αγαπά, με θυμάται ακόμα, δεν με ξέχασε. Μέλπο, για ποιον μιλάς? Για εκείνο, το Λόρι. Μήπως δεν τα έστειλε ο Λόρις? Μα βέβαια, ποιος άλλος θα τα έστειλε. Τότε πρέπει να πάω να τον βρω. Θα του πω την αλήθεια. Δεν πρέπει να του πω την αλήθεια. Μέλπο, ποια αλήθεια εννοείς? Δεν ξέρω αν πρέπει να σου το πω. Μα είπες πως είμαστε φίλοι. Και πια είμαι τόσο ευτυχισμένη. Σωστά. Πες μου λοιπόν. Να, δεν ξέρω. Είναι στιγμές που νιώθω πως μέσα μου χτυπάνε δύο καρδιές. Μικρή μου, Μέλπο. Δεν με νοιάζει. Είμαι ευτυχισμένη. Θα πάω να τον βρω. Ναι. Να πας, μικρή μου. Φτωχή μου. Δεν είναι κανείς. Φύγανε, τρευτήκανε και φύγανε. Δεν τα άμαθες. Έπεσε ο Βενιζέλος. Ανάλαβε ο Καφαντάρης. Τώρα θα έχει δουλειά για όλους. Θα μας στήσει σπίτια. Έχω και τα μέσα. Θα είμαστε στο εντάξει. Ναι, αλλά κάνε γρήγορα. Μη με στενοχωρείς που σου μιλάω. Αμάν ο γέρος. Πατούλα! Πατούλα!
πατέρα σου ζητούσε, Μέλπο. Αδιαθέτησε πάλι. Σε περίμενα για να φύγω. Πατέρα. Εσύ είσαι, Μέλπο. Ναι, πατέρα. Πού ήσουνα. Σε ζητούσα. Η καρδιά μου άρχισε πάλι να με βασανίζει. Εκείνο το αναθεματισμένο τραύμα. Πατέρα, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Τι θες, παιδί μου. Η μητέρα μου. Η μητέρα μου κι εσύ είχατε στεφανωθεί. Τι είναι αυτά που λες, Μέλπο. Πατέρα, όλοι το ξέρανε και μόνο εγώ δεν το ξέρα. Πες μου αν είναι αλήθεια. Είναι ψέματα. Ψέματα. Όχι, δεν είναι. Πες μου το. Καλά, αφού το θέλεις. Είμαστε νέοι. Όταν γνωριστήκαμε, εγώ και η μάνα σου, σχεδόν παιδιά, αγαπηθήκαμε. Η μητέρα σου ήταν φτωχιά, εγώ πλούσιος, μοναχοπέδι. Η δική μου δεν την ήθελαν, όμως εγώ την αγαπούσα. Θα παντρευόμαστε, αλλά δεν πρόφτασα. Πήγα στον πόλεμο. Ποιον πόλεμο, δεν θυμάμαι. Έναν από τους τόσους που έχουμε κάνει. Όταν γύρισα, ήμουνα σε αυτό το χάλι. Έψαξα να βρω τη μητέρα σου. Έμαθα ότι είχε πεθάνει όταν γέννησε σένα. Τότε σε πήρα και ήρθαμε εδώ. Κλείστηκα εδώ μέσα για να μην τρομάζω τον κόσμο με αυτή την απέσια φάτσα. Δεν θέλησα να ξαναδώ ποτέ τους δικούς μου. Την αγαπούσα τη μητέρα σου. Α, πατέρα, πατέρα. Και τώρα, τι θα κάνω εγώ. Πώς θα δω τον κόσμο. Πώς θα ξεφύγω από τη μοίρα της μητέρας μου. Μέλπο, τι θες να πεις. Είμαι κι εγώ στην ίδια θέση, πατέρα. Ίσως να έχω ένα παιδί. Μέλπο, είσαι τρελή. Ω, πατέρα, πατέρα, πόσο μ' αδίκησες. Μέλπο. Μέλπο. Πατέρα. 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 Ναι, ρε, ο Μιχαλακόπουλος, γιατί αυτός θα τα βολέψει. Όπως και να είναι, κάθε μήνα και κυβέρνηση πάει πολύ. Ο Μιχαλακόπουλος έχει νιονιό. Θα μας βάλει τάξη. Θα μας στήσει και σπίτια. Εσένα, πώς αυτό. Παντρεύτηκα πρόσφυγα. Δικαιούμαι το σπιτάκι μου. Νομίζω. Μισθό, η γυναίκα σου. Για χαρά. Μανδάμ. Είπες πως θα πάμε σινεμά, γιατί δεν ήρθες. Είχα πολιτική συζήτα. Παπαναστασικά τα παιδάκια. Αλλά τους έδωσα και καταλάβανε. Άντε, γιατί Μέλπο είναι μόλις και έτσι είπα πως θα γυρίσουμε γρήγορα. Μάστα. Από εβδομάδα σε εβδομάδα και από κυβέρνηση σε κυβέρνηση περνούσε η ζωή. Η ζωή που ήταν πολύ δύσκολη για τη Μέλπο. Δούλευε σκληρά, ώσπου λίγο καιρό μετά το θάνατο του πατέρα της ένιωσε πως δεν μπορούσε άλλο. Ένα νέο πλάσμα άνοιξε τα μάτια του στον κόσμο, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της μιζέριας. Το παιδί της Μέλπος και του Λόρη. Χαριτωμένο, να σου ζήσει. Τι θέλεις. Τίποτα σπουδαίο, μια φιλική επίσκεψη. Δεν είναι κανείς εδώ. Λείπουνε. Τόσο το καλύτερο, θα κουβεντιάσουμε πιο άνετα. Φύγε.
Ε, όχι, κάθε φορά μόλις έρθω μου λες να φύγω. Δεν είναι ευγενικό. Λέγε γρήγορα. Είστε σύντομοι, ε. Λοιπόν, όπως είπα κι άλλοτε, θέλω να σε βοηθήσω, Μέλπο. Ο Λόρις φέρθηκε σαν παλιάνθρωπος. Εγώ θέλω να σε προστατεύσω. Μου αρέσει. Κι αν είσαι λιγάκι καλή μαζί μου. Φύγε. Έλα, μην κάνεις τη ζόρικη. Γιατί με αυτόν και όχι με μένα. Εγώ θέλω να σε βοηθήσω κιόλας. Φύγε. Καλά θα φύγω. Αλλά σκέψου το παιδί σου. Πώς θα αλλάξει μόνη σου. Η υγεία σου δεν μου φαίνεται πολύ εντάξει. Κρίμα. Θα κινδυνέψει και το παιδί. Σκέψου το καλύτερα. Αλλά δεν έχεις πολύ καιρό. Θα ξαναπεράσω σύντομα. Και αν δεν σου κάνω εγώ, μπορεί να βρούμε κανένα άλλο όμορφο πλουσιόπεδο. Au revoir. Χάσα από εδώ. Γκρεμίσου. Τι έγινε με εδώ. Τίποτα. Έχει ξανάρθει. Μια-δυο φορές. Μέλπο, είναι καιρός τώρα που θέλω να σου μιλήσω. Δεν μπορείς πια να παλεύεις μόνη σου. Χρειάζεσαι έναν άντρα πλάι σου. Τώρα. Ποιος θα με θέλει εμένα τώρα. Δεν έχεις δίκιο. Εγώ... Εγώ ξέρω πως θα έκανες ευτυχισμένο τον καθένα. Όλα τα άλλα ξεχνιούν. Κανείς δεν ξεχνάει, Κλέαρχε. Κανείς. Ούτε κι εγώ. Καλά. Αν θέλεις θα ξανακουβεντιάσουμε όταν γυρίσω. Τώρα πρέπει να πηγαίνω γιατί αρχίζω να νωρίς. Θα με περιμένεις, Μέλπο. Αν θέλεις. Και βέβαια θέλω. Καλά. Θα σε περιμένω. Έμεινα από τσιγάρα. Έφταξα. Άντε καημένε. Τι έγινε Κίτσο. Τίποτα ακόμα. Αργούμε πολύ. Δεν είσαι καθόλου εντάξει. Αλλά νομίζω ότι μόνος μου θα τα καταφέρω καλύτερα. Όπως νομίζετε. Καλή τύχη. Δεσποινής, μία λεξούλα μόνο. Σαχλέ. Ο Δεσποινής, έχετε μία σπάνια καλλιτεχνική ομορφιά. Θέλετε να βγείτε στο θέατρο. Στο θέατρο. Ναι. Ρεσί. Αμάν. Τι θέλετε κύριε. Ρε δεν γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα μου φάει εμένα γυναίκα ρε. Μα κύριε εγώ. Κάντε προσευχήσω ρε. Ανάσανε. Ανάσανε πάλι. Δείξε. Δείξε πάλι. Δείξε. Αρκετά. Δείσου. Λοιπόν. Ανάπαυση, καλή τροφή και εξοχή. Το ταχύτερο. Είσαι παντρεμένη. Όχι. Καλύτερα. Κάνε μια εξέταση από τι άλλο. Και προσοχή. Αν έχετε παιδιά στο σπίτι μην τα πλησιάζεις. Υπάρχει κίνδυνος μεταδόσεως. Σε μια εβδομάδα πέρασε πάλι. Thank you.
έδωσε ο κόσμος, μονάχα εσύ μπορείς να τις γιατρέψεις. Συγχώρεσέ με για την αμαρτία που έκανα και για αυτήν που θα κάνω. Εσύ που είσαι μητέρα, προστάτεψε και το δικό μου παιδί. Τα αφήνω στα χέρια σου. Τάξη όταν μίσεψε εκείνη σε ξένη χώρα, σε ξένη γη. Να τους βρει πάλι ενωμένους η σελήνη, όταν καινούρια θα ξαναβγεί. Επερίμενα από τότε κάθε βράδυ το χρωσημάδι στον ουρανό. Με τα αστέρια συζητούσε κι η ελπίδα το αντιχούσε στο βουνό. Κάτι, κάτι στην καρδιά μου τραγουδεί πως θα έρθει πίσω η γλυκιά μου. Ίσως, ίσως ξαναντήσει το χαμόγελο στα χείλη που έχει σβήσει. Χτύπα, χτύπα τα φτερά σου, πέτα γρήγορα πουλί μου στην πολιά σου. Με ένα φίλημα θερμό θα μου γιάνεις τον καημό. Η αγάπη μας δεν θα γίνει τελειωμό. Έβγεις. Ναι. Απόψε έχω μια σπουδαία δουλειά. Τα αποφάσισες. Ναι. Θα την πάρω. Μη μου λες, θα έχουμε παντρολογήματα. Αν δεχτεί φυσικά. Γεια σου, Άριστε. Γεια σου. Κλέρχε, κλέρχε, κλέρχε. Τι γίνεσαι, Βασίλη. Γεια σου, Νάσο. Τι γίνεσαι. Καλά, καλά, ευχαριστώ. Η φύση χαιρετά τη μουσική. Ω, μουσες, μουσες, μουσες. Με συγχωρείς, Νάσο, είμαι βιαστικός πόγιατος. Α, όχι, βιαστικός μπορεί. Αλλά δεν θα ρηθείς ένα ουσάκι που θα σου προσφέρει μεγάλο θείο. Όχι, όχι, άλλη. Όχι, ποτέ, τώρα αμέσως. Θέλω να σου απαγγείλω το τελευταίο μαριστούργημα. Τι να γίνει. Έλα, πάμε. Κάθισε. Κονιάκ. Μάλιστα. Κάθισε, λοιπόν. Μια στιγμή. Λοιπόν, με συγχωρείτε, εσείς δεν είστε ο Λόρης. Και έπειτα, δεν ξέρετε τι Μέλπο. Ποια Μέλπο. Ξέρεις καλά για ποιον μιλάω. Πρόσεχε τι κάνεις. Μακάρι να πρόσεχες εσύ, άμυαλε. Σου τύχε ένα θησαυρός και το πέταξες. Δεν με νοιάζει για σένα. Εκείνη όμως, της κατάστρεψες τη ζωή και μετά το έσκασες σαν κλέφτης. Ανοησίες. Μήπως ήμουν μονάχα εγώ. Ποτέ, κανένας άλλος δεν έχει αγγίξει αυτό το λουλούδι. Εσένα μόνο αγάπησε. Και το τσάκισες. Αλήθεια, για σκέψου. Και εγώ νόμιζα πως αυτό το λουλούδι που λες το έχουν μυρίσει πολύ. Δεν έχεις το δικαίωμα να μιλάς έτσι. Όταν μάλιστα δεν πρόκειται για σένα και για εκείνη. Πρόκειται και για το παιδί. Ποιο παιδί? Το παιδί σου. Δικό μου παιδί. Είσαι στα καλά σου. Δεν το ξέρεις, ε. Και όμως όφιλες να το ξέρεις. Δεν μ' αρέσουν τα παραμύθια σου. Δεν έχω κανένα παιδί. Και είμαι παντρεμένος. Άλλη φορά να προσέξεις πως μιλάς έναν κύριο. Ποιος ήταν αυτός, Κλέαρχε? Ένας κύριος. Πού. Τι σημαίνει εδώ? Δεν έχουμε στέγη, κύριε. Είμαστε πρόσφυγες. Αφήστε μας να μείνουμε μέσα. Στους στάβλους σας. Δεν θα σας πειράξουμε. Είπαμε και στον παπά που μας το ζήτησε πως αυτό δεν γίνεται. Το σπίτι δεν είναι επίτακτο. Το ξέρουμε, κύριε, πως δεν μπορούν να σας το επιτάξουν. Έχετε τα μέσα. Μα σας παρακαλούμε, κύριε. Γιατί είσαι έξω, Τζέλη? Σε περίμενα. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με αυτούς τους πρόσφυγες. Ναι, πρέπει να τους λυπάται κανείς. Δεν εννοούσε αυτό. Έχουν γίνει ενοχλητικοί. Έλα, πάμε μέσα.
Γιατί μέσα, είχαμε πει πως θα βγαίναμε. Δεν έχω κέφι απόψε. Δεν καταλαβαίνω το κέφι σου. Εσύ δεν καταλαβαίνεις ποτέ τίποτα. Α, έτσι. Ίσως να έχεις δίκιο. Είναι βέβαια δύσκολο να καταλάβει κανείς πως αμέσως μετά το γάμο μας άρχισες να διαφορείς για μένα. Ξεχνούσες πως έπρεπε να βγαίναμε μαζί. Και μ' άφηνες για να γυρίζεις μόνος σου, σαν σήμερα. Αλήθεια, πού ήσουν τόση ώρα? Ανάκριστα μου κάνεις. Γιατί είναι δύσκολο να μου πεις. Είναι κακό. Κουταμάρες. Γύριζα από εδώ και από εκεί. Κάθισα σε ένα καφενεδάκι. Πού είναι η μητέρα? Μέσα. Μόνη. Δεν πρέπει να την αφήνουμε μόνη. Έλα, πάμε. Πάντως, χαίρομαι που διασκέδασες. Λόρι! Λόρι! Τι έπαθε? Την έπιασε κρίση πάλι. Ίσως να ταράχτηκε από τους πρόσφυγες. Πες στον Κίτσο να πάει για γιατρό. Ναι. Μητέρα. 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 Τι συνέβη? Η γριά υποκύπησε. Επιτέλους, θα βάλουμε στο χέρι την περιουσία του μικρού. Πώς μιλάς έτσι για τον άντρα μου? Δεν τα αφήνεις αυτά, μωρό μου. Αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα είχες άντρα. Θυμάσαι το κόλπο με τη Μέλπο. Δική μου ιδέα. Αυτό τον έψησε πως το Χαζοπούλη τα έχει μαζί μου. Μην πας να μου τη σκάζεις λοιπόν τώρα. Καλά, πήγαινε να φωνάξεις τώρα τον γιατρό. Λόρι, εγώ δεν φταίω, το ξέρει, αγαπούσα πάντα. Είμαστε χωρίς στέγη, κύριε. Περάστε. Μπορούμε να μπούμε. Παντού, πέρατε, περάστε. Ευχαριστώ, κύριε. Έλα, Μέλπο. Ένα παιδάκι. Δεν είχε να το θρέψει, Λόγια. Πού είναι ο προκομμένος να το δει? Πολύ αργά. Πολύ αργά. Συγχώρεσέ με, Μέλπο. Τώρα εκεί που βρίσκεσαι θα ξέρεις την αλήθεια. Όταν θα έρθω κι εγώ κοντά σου, κανείς δεν θα μπορέσει πια να μας χωρίσει. Και το παιδί μας θα το αγαπώ πολύ, όσο αγαπούσα και εσένα. Thank you.
ώρα που περνούσε το οργανάκι, σκορπίζοντας παντού μελαγχολιά, έβγαινε από το φτωχό της το σπιτάκι, σεμνή, φλέξιδα ακόμα τα μαλλιά. Βάλα από το σιριάνι του γυρνώντας την είδε και με στάση αρχοντική, του αλόγου του το βήμα σταματώντας, της πέταξε μια λέξη εγώ πίτη. Αυτή εκοντοστάθηκε λιγάκι, την ώρα που περνούσε το οργανάκι. Την άλλη μέρα πέρασε και πάλι το ωραίο πλουσιό παιδό από εκεί και γύρισε τη κόρη στο κεφάλι γιατί είχε ομιλία μαγική. Της είπε τόσα πράγματα ωραία και τόσο ήταν άπειρη και απλή που πίστεψε και του δώσε η νέα. Δήλω, δήλω το πρώτο της φίλη. Και έτσι αρχινάει το δραματάκι την ώρα που περνούσε το οργανάκι. Περίμενα από τότε κάθε βράδυ τον πλάνο που με ξένια στη ψυχή, ερχόταν σαν τον κλέφτη στο σκοτάδι να πάρει ό,τι έχει μια φτωχή. Μια μέρα επιτέλους που εκεί του μίλησε για γάμο με ντροπή, εγέλασε και είπε αυτό να γίνει. Φαντάσου πια ο κόσμος τι θα πει. Κι αυτή έβρεξε ένα άσπρο μαντιλάκι την ώρα που περνούσε το οργανάκι. Κατάλαβε το τι την περιμένει, μα έλπιζαν ακόμα τις βραδιές. Σαν ένιωθε με πίκρα η καημένη, πως μέσα της χτυπούσαν δυο καρδιές. Εκείνος όμως άθλιος πατέρας, σαν ιδιωτικό ντεύω καιρός, στα ξένα ταξίδεψε το τέρας και χάθηκε από το θύμα του έμπρος, που έκανε ορφανό ένα παιδάκι την ώρα που περνούσε το οργάνα. Περάσαν χρόνια, μ' άλλη παντρεμένος, γυρνώντας ένα βράδυ ευτυχής, ρωτάει γιατί είναι κόσμος μαζεμένος από όξω από την πόρτα της φτωχής. Κρεμάστηκε του λένε μια ζητιάνα και αφήνει αυτό το έρημο παιδί. Δεν είχε να το θρέψει δόλια η μάνα, που είναι ο προκομμένος να το δει. Αυτός τα χείλη δάγκωσε λιγάκι την ώρα που περνούσε